κάνετε? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τώρα χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Ξέρετε, τώρα το περίεργο είναι το εξής, ότι έχουμε τη χαρά να σας ακούμε να τραγουδάτε. Και κάθε φορά που σας βλέπουμε, λέμε τώρα θα το κάνουμε, τώρα θα τραγουδήσουνε. Αλλά ήρθαμε για να συζητήσουμε αυτή τη φορά. Πώς σας υποδέχτηκε η Θεσσαλονίκη αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη μάλλον? Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εγώ έχω μια... Μ' αρέσει αυτός ο χώρος, μ' αρέσει το Love Casual Living. Και το όνομα μ' αρέσει. Ήταν ιδιότυπο στην αρχή όταν το πρώτο ακούσαμε. Ναι, το ελληνικό το όμως σημαίνει ωραία πράγματα. Είναι Love Casual Living. Ζώντας καθημερινά, απλά. Mm-hmm. Απλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Την καθημερινότητα, όντως, πράγματι. Ναι, ζούμε την καθημερινότητα. Γιατί αυτό δεν είναι που τρέχει. Το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό αυτό δεν είναι. Βέβαια. Για όλους μας. Οπότε καλό όνομα. Οπότε και δύο χρόνια τώρα, με τα παιδιά, με τους ανθρώπους εκεί πέρα, έχει δημιουργηθεί μια πολύ καλή σχέση. Και επίσης ο κόσμος που έχει σε αυτό το μαγαζί, μας αγαπάει. Και τον αγαπάμε κι εμείς. Σας έχουμε δει κατά καιρούς με διάφορα σχήματα, με διάφορους συνδυασμούς, αλλά φέτος το δίδυμο είναι εκρηκτικό. Ναι, ήμασταν μαζί πριν από πολλά χρόνια με την Ελένη. Όχι και πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία. Ναι. Και είχαμε μοιραστεί μια καταπληκτική σεζόν και τότε. Και φέτος τα μηνύματα που πήραμε από τις δύο πρώτες που κάναμε, γιατί παίξαμε και στην Καρδίτσα το Σάββατο, ήταν ότι επίσης θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο να βρίσκεσαι στη σκηνή με έναν άνθρωπο που και τον αγαπάς και τον θαυμάζεις, αλλά και έχεις και μια σχέση μαζί του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό ίσως επειδή τραγουδήσαμε και οι δυο από τη Θεσσαλονίκη, ίσως το ότι είμαστε και οι δύο από τη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως ότι όλα αυτά που επέλεξε η Μελίνα μου αρέσουν. Έχουμε κοινό γούστο στα μουσικά ακριβώς, πράγματα. Ακριβώς. Έχουμε και διαφορές, οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ συμπληρωματικές η μία με την άλλη. Οπότε μας βοηθάει αυτό να έχουμε πολύ καλή χημεία επάνω. Νομίζω ότι δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικές η μία με την άλλη, γιατί θαυμάζουμε και εκτιμούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σπάνιο αυτό για γυναίκες. Και ακόμα και στο δικό σας είδος, στο είδος της μουσικής που εσείς πρεσβεύετε, είναι και πάλι σπάνιο. Τώρα δεν έχουμε κάνει και έρευνα. Όχι, αλλά θα πίστευε κανείς, ας πούμε, ότι το βαρύ λαϊκό τραγούδι παίρνει να υπάρχουν και τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ναι, λίγο λιγότερο. Ναι, ένα κατά. Λίγο λιγότερο, ναι. Θα πεις γυναίκες είμαστε πάλι, εντάξει. Αυτό, τέρατα. Εμένα μου τα λέτε. Ναι, αυτά είναι πράγματα που υφίστανται. Είναι και μέσα στην ανθρώπινη φύση. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ορισμένες φορές λοιπόν πρέπει να τον περιχαρακώνουμε και δείχνοντας πράγματα που δεν θα έπρεπε ίσως να βγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη τραγουδιού είναι λίγο έτσι πιο ευαίσθητη. Δηλαδή για μένα όταν ακούω μια καλή φωνή, τη θαυμάζω, δεν μπορώ να τη ζηλέψω. Φυσικά. Δεν θέλω δηλαδή να ανταγωνιστώ μια καλή φωνή. Χαίρομαι πολύ και τώρα που βλέπω αν βγαίνει μια καλή φωνή, χαίρομαι για αυτή. Δεν θα πω, ω, τι κάνει, δεν ξέρω κι εγώ τι μου αρέσει. Θέλω δηλαδή να δω την πρόοδο ενός νέου καλλιτέχνη και δεν μιας τραγουδίστριας. Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως σας ξέρει ο κόσμος και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από την πορεία σας, το αντίθετο θα ήταν περίεργο να μας λέτε ότι δεν γουστάρω, θέλω να την πατάξω τη φωνή αυτή την ωραία που θα ακούσω, γιατί θέλει η δικιά μου να είναι καλύτερη. Δηλαδή είναι και λίγο το ήθος του ανθρώπου που τον συνοδεύει. Δεν είναι μόνο η φωνή του, έτσι δεν είναι? Σωστά, βεβαίως. Σίγουρα και επίσης εμείς έχουμε κάνει και οι δύο, νομίζω, πράγματα που τα αγαπήσαμε αρκετά. Είμαστε δηλαδή χορτάτες, θα έλεγα. Και ευχαριστημένες από αυτό όλο που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ναι, δεν έχετε να αποδείξετε κάτι. Και το ευχόμαστε αυτό, ας πούμε, και για τους ανθρώπους που έρχονται. Για όλους. Είστε γενικά αισιόδοξες για την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, έτσι όπως μετεξελίσσετε, έτσι όπως φαίνεται να παίρνει τις νέες του τροπές, με τα καινούργια είδη που ξεπηδάνε, τα καινούργια παιδιά? Να μιλήσω εγώ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μια μετάβαση, η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι στα επόμενα πολύ λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια, αυτή η μετάβαση κάπου θα βγάλει. Δεν είναι εύκολο. Η κρίση δεν είναι μόνο κρίση οικονομική. Είναι σε όλα τα επίπεδα. Άρα και στην τέχνη. Τραβάει και το τραγούδι τα ζόρια του. Όλα, όλα. Όλες οι τέχνες. Απλά επειδή μέσα ακριβώς στην τέχνη. Όχι, θεωρώ ότι η τέχνη της μουσικής, του τραγουδιού, υπέστη πολύ μεγάλο κλονισμό, όχι τα τελευταία 3 χρόνια. Τα προηγούμενα 10. Ίσα ίσα που η κρίση αυτή κάνει διορθωτικές κινήσεις. Στην κρίση πάντα οι τέχνες ανεβαίνουν.
Και έχουν περισσότερο αλήθεια, περισσότερη αλήθεια. Είναι γενικά ανακουφιστικό να ξέρεις ότι ανήκεις το είδος αυτού του τραγουδιού που δεν έχει να φοβάται κραδασμούς. Γιατί είναι τίμιο, σταθερό στις αξίες του, υπηρετείται από συγκεκριμένες δομές, εν πάση περιπτώσει, νόρμες κτλ. Αλίμονο, ναι. Αλλά και επίσης αυτή η τέχνη του τραγουδιού, η καλή, η μουσική, αυτοί που αγαπούν δηλαδή να ασχολούνται με αυτό το πράγμα, θέλει και την εξέλιξή του. Όταν λέω μετάβαση, λέω αυτό. Ότι χρειαζόμαστε μια εξέλιξη σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι. Τι άλλοι τρόποι μπορεί να πάρει δηλαδή? Θα βρεθούν. Α, αυτές οι... Βρίσκονται ως νήξεις, ναι. Αλλά νομίζω ότι η εξέλιξη θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Με 5-10 νότες γίνονται όλα αυτά τα θαύματα. Βεβαίως. Με όλες αυτές οι διαφορετικές εκφάνσεις που δεν μπορεί να τις φανταστεί. Με ένα ντο, ρε, μη, φα, σολ, λα, σι, ντο, ξέρω εγώ. Και δεν είναι μόνο έτσι, το λες πολύ απλοϊκά. Δεν είναι το λέω απλοϊκά, γιατί εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, που δεν έχω κάνει σπουδές μουσικής. Ξέρετε πόσες ώρες, πόσους μήνες, πόσο καιρό ασχολούμαστε για να φτιάξουμε έναν δίσκο. Για να φτιάξουμε 8 τραγούδια. Ένα ωραίο τραγούδι, ό,τι και αν σημαίνει ένα ωραίο τραγούδι, φαίνεται με την πρώτη ανάγνωση. Συνήθως, εγώ τουλάχιστον, όταν ακούσω ένα καλό τραγούδι, ξέρω από την αρχή ότι είναι. Με τη μία, με το πρώτο. Δυνατό. Ξεχωρίζει. Όπως και να το ακούσω. Και μια κιθάρα, ένα απλό τραγούδι, δηλαδή, και προχειρογραμμένο και γίνεται ένα κλικ και λες, όπα, εδώ είναι, και εσύ. Ακριβώς, βέβαια, με τη μία. Δηλαδή, τώρα σας ακούμε σε ύμνο. Ναι, θα μεταξύ τα. Είναι ύμνος, δεν είναι τραγούδι. Ναι, όντως, είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό. Που για να καταλάβετε τώρα, ντροπή που θα το πω, όταν το πρώτο άκουσα, ήταν σε μια εντελώς κουφή εκδοχή, σε ένα rock bar. Αλλά ήταν το ίδιο μαγικό. Με αγριοφωνάρα το άκουσα και πάλι ήταν μαγικό. Φανταστείτε τώρα να το ακούσω. Πολύ χαίρομαι που έχει αγαπηθεί αυτό το τραγούδι τόσο πολύ από τον κόσμο και κρατάει μες τα χρόνια. Και πολύ χαίρομαι που αυτό το τραγούδι έγινε αφορμή να με γνωρίσει ο κόσμος και να συνδεθεί με το όνομά μου. Και με δύσκολο στίχο. Ναι. Δεν ήταν κανένας εύπεπτος στίχος. Το έντεχνο έχει στίχο συνήθως που θέλει λίγο εκπαιδευμένα αυτιά. Και άλλα τραγούδια δηλαδή έχουν στίχο περίπου. Ειδικά όλη η δεκαετία του 90 είναι αυτό το απόλυτο έντεχνο που λέμε πια. Το απόλυτο. Το top του έντεχνου. Ποιο έντεχνο δεν έχει. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δυο, ας πούμε, το υποστηρίξαμε όλο αυτό το πράγμα. Ήμασταν οι δυο πιο. Τέλος πάντων, τη γενιά μας. Ναι. Οι δυο σημαντικές τραγουδίστρες της γενιάς. Όλο αυτό το υποστηρίξαμε. Με νύχια και με δόντια. Αυτό. Τώρα πάμε σε άλλα. Καλό είναι αυτό και βλέπουμε και ωραίες συνεργασίες που δεν τις περίμενε κανείς. Και περίεργες συνεργασίες και από διαφορετικούς μουσικούς χώρους που όπως. Δεν το βάζουμε στο μυαλό. Από όπως. Έχετε δίκιο. Τώρα δεν μου έρχεται καμία, αλλά κατά καιρούς βλέπουμε, ας πούμε, και από λαϊκούς τραγουδιστές που ακόμα και με ράπερς να κάνουν συνεργασίες, ναι, καλά, που εντάξει, είναι πολύ ωραίες. Ναι. Τολμάει δηλαδή. Κοίταξε, ο Πορτοκάλογλου με τον Πλιάτσικα, ας πούμε, αν εννοείται αυτό. Ο Πορτοκάλογλου με τον Πλιάτσικα, ναι. Είναι το ίδιο. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Το ίδιο. Ναι. Στην αλήθεια υποκατηγορία. Η αλήθεια γενικά. Είναι ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, δεν γίνονται τέτοιες συνεργασίες. Δηλαδή, δεν θα πάει ένας τραγουδιστής του έντεχνου θα, να πάει με έναν άλλο, ο οποίος είναι πιο. Ξέρω, με το Ρέμο, Φερρυπίν, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν θα το δεις αυτό εύκολα. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί ίσως να πούμε ότι τα είδαμε και όλα αυτά. Αυτές οι συνεργασίες δηλαδή δεν νομίζω ότι βγάλαν κάπου. Δεν θα εντυπωσιάσουν πια όπως ήταν. Γίνανε. Τα παλιά. Είδαμε όλα. Ναι, τα έχουμε δει όλα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η ουσία. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια. Γενικά. Τι είναι αυτό που λες. Τώρα αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια ή είναι σε φάση καταστολής. Γιατί υποτίθεται ότι τώρα με όλα αυτά που γίνονται με την κρίση, μπλα μπλα μπλα, αυτά, αρχίσαμε να βλέπουμε τους αυτούς μας να είναι το σκοπό. Η αλήθεια του εαυτού μας. Τα βλέπετε όλα αυτά να συμβαίνουν ή τα λέμε για να τα λέμε. Μας. Η αλήθεια του εαυτού μας είναι την πιο σημαντική. Ο καθένας βλέπει τη δική του αλήθεια και έτσι συμβαίνει να γίνεται κάτι. Η ελληνική διασκέδαση, έτσι όπως την ξέρουμε, ναι. Όπως μας περιγράφουν οι αμερικάνικες ταινίες για τους Έλληνες. Φωνακλάδες, με μπουζούκια, να πετάμε λουλούδια, να σπάμε πιάτα. Είναι ανακουφιστική για τον κόσμο που έρχεται. Έρχεται, τους βλέπετε ότι έχουν ανάγκη να ξεδώσουν. Το ελληνικό κοινό, αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ζωηρό. Θα είμαστε έλεγα. Ζωήροι, Πολύ, πολύ, πολύ. Καλά κάνουμε και είμαστε ζωήροι. Λοιπόν, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, ο καθένας όταν πηγαίνει να ακούσει, ξέρει τι πάει να ακούσει.
Με άλλο ενδιαφέρον έρχεται δηλαδή. Με διαφορετικό ενδιαφέρον πηγαίνει να ακούσει τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, πηγαίνοντας σε ένα πολύ μεγάλο χώρο που δεν βλέπει και πάρα πολύ καλά, θα μιλήσει περισσότερο. Όταν πάει σε ένα μικρότερο χώρο, έχει απευθείας επικοινωνία με τη σκηνή. Μας μαλώνουν όμως οι καλλιτέχνες, να ξέρετε. Έχω τύχει δηλαδή σε συναυλίες τέτοιου χώρου, ναι, μικρότερου, που επειδή μιλούσαμε, μας έβαλαν χέρι από την ορχήστρα πάνω και αναρωτιόμασταν και λέγαμε, ρε παιδί μου... Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα όμως. Καταλάβατε. Ναι. Το μιλάνε από κάτω είναι το ακριβώ. Του μαλώνει από πάνω. Ναι, σωστά. Ναι, γιατί πα να ακούσει κάτι. Γιατί να πει και δύο κουβέντε, αλλά. Ξέρετε όμω τι συζητάμε. Είμαστε κακομαθημένοι μέρα, παιδάκι. Δεν έχει σημασία. Τώρα το κοινό, το μιλάμε 30 χρόνια τραγουδάμε. Ναι, χτυπάνε τηλέφωνα. Οι άλλοι μιλάνε μεταξύ του, κάνουν χαβαλέ. Προσπαθεί να ερμηνεύσει από πάνω. Κάποιοι ενοχλούνται. Αυτό που με πειράζει πιο πολύ είναι ότι όταν είναι μπροστά στο πρώτο τραπέζι, κάθονται λοιπόν κάποιε στιγμέ και μιλάνε μεταξύ του. Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ εμάς, γιατί εμείς έχουμε μικρόφωνο. Ό,τι λένε ακούγεται. Σωστά. Και ακούγεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς. Γίνεται μια βαβούρα λοιπόν. Όταν πας να ακούσεις κάτι, πρέπει να το ακούσεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι, να φωνάζεις, να γελάς, να κάνεις. Γιατί παλιά που τους βάζαν στα πρώτα τραπέζια να τρώνε κιόλας, τα ξεχνάτε. Το έσχος, γι' αυτό λέμε, είμαστε κακομαθημένος λαός. Γιατί όταν. Δεν πήγαμε να ακούσουμε, πηγαίναμε να δούμε. Ναι, κοιτάξτε βέβαια, αλλά όταν ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας υποχρέωνε, νομίζω στην πλάκα η Μέδουσα δεν είναι. Ναι. Ή μπερδεύομαι. Ναι. Και θυμάμαι, είχα έρθει και είχα δει ένα σχήμα. Όχι Μέδουσα. Το Zoom. Το Zoom, ζυγός. Στη στήλη του Ολυμπίου Διός. Α, η Μέδουσα. Η Μέδουσα. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Γαλάνη, κάτι τέτοιο δηλαδή, με τον Κρατερό Κατσούλη τότε, τώρα έχει καμιά δεκαετία χρόνια. Ναι. Στα πρώτα τραπέζια τρώγανε μπριζόλα. Ναι. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, αυτή η νοοτροπία έχει συρρυκνωθεί πλέον. Δεν υπάρχει πολύ. Βέβαια. Δεν υπάρχει καθόλου. Καθόλου σχεδόν. Ποια. Δηλαδή θεωρείται παλιό και κίτς αυτό. Είναι παλιό και κίτς, αλλά θέλω να σα πω. Δηλαδή, ούτε λούμπα. Περάσαμε κι εμείς ως θεατές τη λούμπα, γιατί μας υποχρεώνονται. Αν πήγαινες να τους δεις, θα πήγαινες. Θα καθόσουν στο μπροστά τραπέζι, τιμωρία, μπριζόλα. Τέλος πάντων, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Επίσης, το τι λεφτά ξοδεύαμε για να διασκεδάσουμε ήταν κάτι το διανόητο. Έτσι, δηλαδή εμένα εγώ δεν μπορώ να με το πω αυτό. Πάρα πολύ ακριβή η διασκέδαση. Ευτυχώς που ήρθε η κρίση τελικά. Και μπορεί κάποιος να έρθει και με 8 και με 10 ευρώ να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί πολύ. Δεν είναι είδος πολυτέλειας η μουσική, είναι αναγκαίο. Δεν υπήρχε ναι, δεν υπάρχει πια η λογική του μπουκαλιού. Υπάρχει σε μερικά μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείς να σου πούνε ότι άμα δεν θέλεις να πάρεις μπουκάλι, θα σηκωθείς να φύγεις ή θα σε αλλάξουμε τραπέζι ή δεν θα σε βάλουμε ή οτιδήποτε. Θα είσαι δεύτερης ταχύτητας θεατής. Πολύ χαιρόμαστε, διότι εκεί που είστε εσείς δεν συμβαίνουν όλα αυτά, καταρχήν. Δόξα τω Θεώ. Βέβαια. Δεν μπορούμε κι εμείς να τα υποστηρίξουμε. Νομίζω ότι δεν τα επιτρέπατε τους ή άλλους. Εννοείται. Ωραία, λοιπόν, δίνουμε ραντεβού την Παρασκευή το βράδυ, τότε. Και για όσες Παρασκευές ναι, τραβήξει. Και για όσες Παρασκευές, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, μάλλον. Ωραία, στις Παρασκευές, λοιπόν, που θα έρθουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Και εμείς.